δώστε λεφτά για πρόνοια υγεία και όχι παροχές στην πλουτοκρατία. Δώστε λεφτά για πρόνοια υγεία και όχι παροχές στην πλουτοκρατία. Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος θα θέλαμε να χαιρετήσουμε και συνάμα να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα σας, στα δίκαια αιτήματά σας απέναντι στα προβλήματα που οξύνονται συνεχώς στη βάση των διαχρονικών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων και τελευταία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης δεν μπορούν να συγκαλυφθούν, οι τεράστιες και εγκληματικές της ευθύνες απέναντι στην υγεία του λαού για το ότι δεν πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα εδώ και 1,5 χρόνο θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, για την αποσυμφόρηση του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς, όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, και συνάμα δεν πήρε κανένα μέτρο για να διευκολύνει τη φοίτηση και την εκπαίδευση των παιδιών μας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αλλά παράλληλα με όλα αυτά τα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα που προώθησε το προηγούμενο διάστημα και μπροστά στο τέταρτο, από ό,τι λένε, κύμα της πανδημίας που είναι μπροστά μας, η κυβέρνηση αντί να πάρει μέτρα και σε ό,τι αφορά το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας, για ενίσχυσή του και θωράκισή του με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, δημιουργία υποδομών όλων των αναγκαίων μέτρων για να διασφαλιστεί η υγεία του λαού μας σε όλα τα επίπεδα, από το πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο επίπεδο, συνάμα τέλος του μήνα, την επόμενη εβδομάδα συγκεκριμένα, φέρνει άλλο ένα αντιδραστικό νομοσχέδιο, αντιλαϊκό νομοσχέδιο που κατηγοριοποιεί, αυτονομεί τα σχολεία, δίνοντας τη χαριστική βολή στη δημόσια εκπαίδευση, μετατρέποντας τα σχολεία σε αυτόνομες μονάδες που θα πρέπει να λειτουργούν ανταποδοτικά, οδηγώντας τους γονείς ή να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να έχουν εκπαίδευση τα παιδιά τους, ή να βρίσκουν επιχειρηματίες και σπόνσορες όπως αναφέρεται, για προκειμένου να λειτουργήσουν. Παράλληλα προωθεί νέα παρέμβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία των σχολείων, προκειμένου και ιδεολογικά να επιδράσει στις οικογένειες, στους γονείς και κυρίως στα παιδιά μας, τους αυριανούς φθηνούς εργαζόμενους στο μήλο της καπιταλιστικής αγοράς. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, φυσικά και θα πρέπει το εργατικό λαϊκό κίνημα, που όλο το προηγούμενο διάστημα πίσω από τις μάσκες που φορούσε διατράλωνε και διεκδικούσε όλα αυτά που τους στερούνε, όπως και το αναπηρικό κίνημα, το συνεπές αναπηρικό κίνημα, δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να διεκδικεί μέτρα προστασίας, αλλά και μέτρα τα οποία θα θωρακίσουν και την υγεία αφενός, αλλά και μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω τη λειτουργία των σχολείων, των ειδικών εν προκειμένου σχολείων, αλλά και μέτρα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Με αυτά τα λίγα, δηλώνουμε για ακόμα μια φορά τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο, πέρα για πέρα αγώνα σας. Είμαστε στο πλευρό σας, ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα, διεκδικώντας δημόσια και δωρεάν υγεία, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, δουλειά για όλους, μισθούς αξιοπρεπείς που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του ελληνικού λαού, των εργαζομένων της χώρας μας που παράγουν τον πλούτο και δεν τον καρπούνται οι ίδιοι. Παρά τους το στερούνι, μια χούφτα παράσιτα οι καπιταλιστές. Επρόσκειτο και αίμα ο ανταγωνισμός και όχι τα αμαία και ο εργαζόμενος. Επρόσκειτο και αίμα ο ανταγωνισμός και όχι τα αμαία και ο εργαζόμενος. Βρισκόμαστε εδώ για ακόμα μια φορά για να υπερασπίσουμε το δικαίωμα των παιδιών μας να έχουν την εκπαίδευση που δικαιούνται. Είμαστε εδώ για να ανοίξουν το Σεπτέμβριο τα ειδικά σχολεία με όρους ουσιαστικής εκπαίδευσης και προστασίας. Για να μην μείνει κανένα παιδί εκτός σχολείου, επειδή δεν επέναντι για άλλη μια χρονιά τα απαραίτητα μέτρα. Βρισκόμαστε ήδη μπροστά στο τέταρτο κύμα της πανδημίας. Η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Και αν δεν παρθούν μέτρα από τώρα, τόσο τα παιδιά, όσο και οι γονείς και οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές μας, θα εκτεθούμε σε σοβαρούς κινδύνους. Γι' αυτό πρέπει άμεσα,
και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να υπάρχει επαρκές εκπαιδευτικό, βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό, να ανοιχτούν νέες δομές ώστε κάθε παιδί να απολαμβάνει την εκπαίδευση που πρέπει. Να μην γίνεται το παιδί και ο γονιός παλάκι στα αποκυματινά κέντρα, αλλά το παιδί να αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και θεραπεία μέσα στο σχολείο. Η ιδιωτική μεταφορά, η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού, οι απαράδεκτες πολλαπλές εργασιακές σχέσεις, η έλλειψη επιστημονικών αναλυτικών προγραμμάτων, το τραγικό κτηριακό πρόβλημα σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια δημόσιων δομών και την κυριαρχία του ιδιωτικού τομέα συνθέτουν ένα άκρως επικίνδυνο πάζλ. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν νέες δομές και να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας, πρόνοιας και ειδικής αγωγής και να σταματήσει το έσχος των υπεράριθμων παιδιών αναδομή που πολλές φορές βάζει το δίλημα στο γονιό να στείλει το παιδί στο σχολείο και να κινδυνεύσει ή να το αφήσει στο σπίτι και να ξεγυρίσει. Για όλους αυτούς τους λόγους, ζητήσαμε συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας για άλλη μια φορά και για άλλη μια φορά δεν πήραμε την παραμικρή απάντηση. Γιατί για το κράτος τους τα παιδιά μας είναι κόστος και περί της σπατάλη που πρέπει να τα περικοπεί και ταυτόχρονα πηγή κέρδους. Παράλληλα, εμφανίζοντας ευαίσθητοι για τα ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους, δημοσιεύοντας το Εθνικό Σχέδιο για τα ΑΜΕΑ, ότι δίθεν νοιάζονται για την προσβασιμότητα, για την καταπολέμηση των διακρίσεων, για τις ίσες ευκαιρίες και την δίθεν ένταξη. Αυτό που κρύβουν είναι ότι στο όνομα του εξοπλισμού και της λειτουργικότητας θέλουν να κόψουν αναπηρικά επιδόματα, συντάξεις και θεραπείες. Μιλάνε για επιδοματική πολιτική, λες και έχουν εξασφαλίσει την αξιοπρεπή ζωή του αναπήρου. Στο όνομα της αποασυλλοποίησης και της συμπερίληψης, θέλουν να κλείσουν τα δημόσια ειδικά σχολεία και τα ιδρύματα και να εντάξουν όλα τα παιδιά στο τυπικό σχολείο, το ακόμα πιο πολύ υποβαθμισμένο. Και η υψηλού επίπεδου εκπαίδευση θα είναι ένα πανάκριβο εμπόρευμα που θα προσφέρεται από τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία που δεν θα έχουν πρόσβαση στα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, τα παιδιά με αναπηρίες, με μαθησιακές δυσκολίες. Δεν μας λένε επίσης με το κλείσιμο των ιδρυμάτων πώς θα διεχθεί το παιδί με νοητική στέρηση, για παράδειγμα, όταν οι γονείς του δεν μπορούν να το στηρίξουν. Η γεμάτη ευαισθησία κυρία Μιχαηλίδου και ο κύριος Χατζηδάκης ανακοίνωσαν ότι θα προκηρύξουν για 2 χρόνια την πρόσληψη 2.000 μισθών ΑΜΕΑ. Αλήθεια, οι υπερευαίσθητοι υπουργοί δεν γνωρίζουν ότι οι βαριά ανάπηροι στη χώρα μας ξεπερνούνται σε 600.000. Ή μήπως αυτοί οι 2.000 φροντιστές διάρκεια 2 χρόνων αναιρούν την ανάγκη για την ύπαρξη δημόσιων δομών μόνιμης προσωρινής περίληψης των βαριά αναπήρων. Και αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί που νοιάζονται για τις ανάγκες των αναπήρων? Αυτοί που δεν έδωσαν ούτε 1 ευρώ για να πάρουν μια καθαρίστρια ή έναν νοσηλευτή στα ειδικά σχολεία? Αυτοί που δεν έκαναν ούτε μια πρόσληψη στα ιδρύματα βαριά αναπήρων με αποτέλεσμα να θρυνήσουν με θύματα? Αυτοί που ύστερα από την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, της μείωσης των νοσοκομείων, της έλλειψης στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό διακηρύττουν ότι δεν χρειαζόμαστε τόσα πολλά νοσοκομεία? Πού είναι η ευαισθησία τους στα ανάπερα παιδιά κουρδικής καταγωγής που όχι μόνο δεν τους δίνουν άσυλο, το οποίο δικαιούνται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, αλλά τα στέλνουν στην επώλυμη ζώνη του Βορείου Ιράκ, σε μια περιοχή που θα κινδυνεύσει η ζωή τους λόγω των βομβαρδισμών προφανώς στα πλαίσια των προγραμμών της ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης, στο φόντο της λογικής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της συνδιασκήνησης στο Αιγαίο. Γι' αυτό και από εδώ τους προειδοποιούμε να μην τολμήσουν να πελάσουν τα προσφυγόπουλα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους. Το συνέδριο των αδερφών, η κυρία Μιχαηλίδου, παίζοντας με τον πόνο των γονιών που γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία που έχει η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη παρέμβαση για την εξέλιξη του παιδιού, και οι περισσότεροι από εμάς χάναμε πολύτιμο χρόνο πηγαίνοντας από ειδικό σε ειδικό μέχρι να πάρουμε μια έγκαιρη διάγνωση, εξήγηλε την ίδρυση υπηρεσιών πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης. Αυτό που δεν μας είπε είναι πώς θα γίνουν όλα αυτά χωρίς δημιουργία δημόσιων δομών, χωρίς προσλήψεις. Πού θα τα παραμένουν τα παιδιά ειδικοί όταν διαπιστώσουν το πρόβλημα σε ένα παιδί? Σε ποιες δομές? Προφανώς στα ιδιωτικά κέντρα και φυσικά αν έχει να πληρώσει ο γονιός. Εμείς οι γονείς δεν τσιμπάμε. Έχουμε πείρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πίσω από την ευαισθησία και τα ψυχολόγια με το εργαλείο το Εθνικό Σχέδιο για τα ΑΜΕΑ
βρίσκεται εξειδίκευση στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αναπηρία και τώρα επιχειρούν να περάσουν ό,τι δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν όλα αυτά τα χρόνια που είχαν ψηφίσει στο Τρίτο Μνημόνιο για την πρόνοια και την ειδική αγωγή με 200 ψήφους στα κόμματα των μεγαλοπιχειρηματιών τον Αύγουστο του 2015. Θέλουν ένα σύγχρονο ΚΕΑΔΑ για τα παιδιά μας. Δεν θα τους περάσει. Οι γονείς, οι ανάπηροι δεν θα αυτοκτονήσουν. Δεν θα πέσουν στην κάρα του 21ου αιώνα. Τα προβλήματά μας, τα προβλήματα των οικογενειών μας αφορούν συνολικά τις στοχές λαϊκές οικογένειες. Αφορούν το εργατικό λαϊκό κίνημα και με τον αγώνα μας μπορούμε να τους φέρουμε τούμπα.